φέτος. Προς το παρόν θα πάμε στα του Άρεως, εκεί όπου μας ενδιαφέρει περισσότερο το τι γίνεται, τι συμβαίνει στην προετοιμασία, επαναλαμβάνω, υπό τις καθοδηγίες του Μπούργος. Καλησπέρα κύριε Σαλτίδη, τι κάνετε? Γεια σας, πώς είστε? Καλή σε εβδομάδα, πώς περνάτε τη δεύτερη? Επίσης, στην εξωτική Αυστρία. Ακούγομαι καλά? Ναι, τέλεια, τέλεια. Είναι όλα με τζετ. Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Εντάξει, είναι, έχουμε συννεφιά σήμερα. Η ζέστη βέβαια παραμένει. Έχουμε κάτι 28-29, κατά εδώ ακριβώς πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Α, τόσο είναι το αργό. Κοίταξε, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες είμαστε καλά. 30 έχουμε τώρα. Είχε 33-34, τώρα έχει συννεφιά, οπότε δεν υπάρχει και ο ήλιος στο κεφάλι μας. Αλλά έχει ζέστη, έχει ζέστη, έχει αρκετή ζέστη. Αν βέβαια παραμείνει συννεφιά, θα έχουμε τη δυνατότητα να καθίσουμε κανονικά εκεί στη μία και μοναδική κερκίδα που υπάρχει, για να είμαστε τυφλώνει ο ήλιος ακριβώς απέναντι. Γιατί τώρα υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Άμα κάτσουμε εκεί που καθόμαστε στο προηγούμενο παιχνίδι, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος βροχής, θα γίνουμε λούτσα. Οπότε θα το διακινδυνεύσουμε. Τέλος πάντων, το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι στο Σοχάου στις 4 ώρα Ελλάδος, νωρίς σήμερα. Έχει ματσάκι στις 4. Βέβαια, 4 ώρα. Νόμιζα αύριο ήταν. Τέλεια. Όχι, σήμερα είναι το παιχνίδι, στις 4. Δεν ξέρω αν θα δούμε και τον κύριο Γκρέι να παίζει. Χθες έκανε πάντως την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Στην ουσία την έκανε μόνος του, γιατί ατομικό πρόγραμμα έκανε και με τον γυμναστή του Μπούργος. Έγραψε το Σάββατο, δηλαδή ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Άρη. Σάββατο δεν έγινε αυτό? Κυριακή πρωί. Σάββατο ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι, Κυριακή. Δεν ζήτησε το παλικάρι 2-3 μερούλες έτσι να πάει να μαζέψει κανένα. Όχι. Ήρθε έτοιμος και καρφί πάνω, μπράβο. Νομίζω ότι ζήτησε πριν. Δηλαδή θα μπορούσε να έρθει Πέμπτη Παρασκευή, είπε να μαζέψω πράγματα και τα λοιπά, να έρθω το Σάββατο να ανέβω Κυριακή. Και ανέβηκε κανονικά την Κυριακή. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το σώμα του, είναι πάρα πολύ γυμνασμένος, τα πόδια του πραγματικά είναι ποδοσφαιριστή που έπαιζε στην Αγγλία γενικότερα. εγώ θα σου πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα είναι ο Βέλιος. Το πώς έφυγε ο Βέλιος από τον Ηρακλή και όταν γύρισε μετά από 2-3 χρόνια για διακοπές, γιατί ήρθε τέλος πάντων, ήταν στην Everton τότε, νομίζαμε ότι είναι άλλος παίκτης. Αλλά λες και πήρανε μια. Ναι, μισό λεπτό, χρήσατε. Οκ, τώρα είσαι καλά. Ναι. Μια τρόμπα και να του φουσκώσαν τα πόδια, τα μπράτσα. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Προφανώς και ξέρουν το αντικείμενο πάρα πολύ καλά στην Αγγλία, όταν είσαι και στο υψηλότερο επίπεδο στην Premier League ακόμα περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι γενικά αυτή. Οι αθλητές μπορούν να κάνουν την φορά. Και γι' αυτό τον πήρε και ο Άρης και γι' αυτό επένδυσε πάνω του ο Άρης. Ο Γκρέι, ο οποίος έχει καλύτερο βιογραφικό από τον Καμαρά. Θα μου βέβαια κάποιος ότι είναι και 4 χρόνια μεγαλύτερος. Okay, αλλά είναι 31, είναι 30 σε 31, δεν είναι 35 χρονών για να πεις ότι έρχεται για τα τελειώματα κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Πώς ήταν στο από κοντά εκεί? Δεν είναι ψηλωμένος και αυτό, εντάξει. Όχι, ίσα και κάθισε και μετά το τέλος της προπόνησης να βγει φωτογραφίες με όλους τους δημοσιογράφους έναν, αυτό το κλασικό που πρέπει όλοι να βγουν φωτογραφία κτλ. Εγώ για τη συλλογή μου την κράτησα πολύ ωραία. Είναι, ρούφηξα και την κοιλιά μου λίγο για να. Μα πήγες με ριγέ μπλουζάκι τώρα και βγήκες φωτογραφία, δεν χρήσανε. Αυτογκόλ δεν τα βάζεις. Όχι, αυτό είναι εντάξει, φίλε, γιατί είναι σκούρο. Το αυτογκόλ έγινε με τον άλλον, ο οποίος ήταν και μαύρος αυτός. Έβαλα και κίτρινο μπλουζάκι εγώ, ήμασταν άστα να πάνε. Ενώ τώρα με το σκούρο με έκοψε λίγο, ρουφήθηκε. Έχει ρίγα όμως, οριζόντια. Είναι τέτοια, η ρίγα είναι για να λέω ορίστε. Αυτή είναι η ρίγα μόνο για την καινούργια εμφάνιση του Άρη με Ματέο Γκαρσία που είναι σαν μια μύδη. Ματέο Γκαρσία, ναι, όντως. Την άλλη φορά θα βγούμε μια μπλούζα του Άρη τέτοια. Λοιπόν, δεν έχει βέβαια, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποια που να μου κάνει. Δηλαδή, από ποιον να πάρω τώρα. Έφυγε και ο Ντουάρτε. Δεν υπάρχει κάποιο στα κινητά μου. Δεν έχει αντίπαλο δύο, και να το πάρει δίπλα τα φιλαράκια. Έτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπής η φωτογραφία. Αλλά κάλεσε, μίλησε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όταν ήρθε, μάλιστα,
πήγε στον, κατευθείαν στον Μπούργο, τον έπιασε κανένα πεντάλεπτο, προφανώς του είπε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Τα εργομετρικά του πάντως ήταν καλά, του Γκρέι, καλά για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σε διακοπές, έτσι. Αυτό πρέπει πάντα να το σκεφτόμαστε για όλους αυτούς τους παίκτες. Σήμερα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη και άλλα παλικάρια. Ο Μαζικού είναι στις 5 η ώρα να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Ο Νταμπό είναι στις 8:30 και περιμένουμε να μάθουμε και την ώρα άφιξης του Καμάτσο. Έχουμε δηλαδή τρεις αφίξεις σήμερα, οι οποίοι λογικά αύριο το απογευματάκι θα είναι και αυτοί εδώ στην Αυστρία για να προλάβουν έστω τις τελευταίες προπονήσεις και ενδεχομένως να τους δούμε και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού την Πέμπτη. Η αλήθεια είναι ότι το φιλικό της Πέμπτης είναι αυτό που περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία, γιατί πάρα πολύ απλά σίγουρα θα παίξει ο Γκρέι, σίγουρα θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Διόπ. Εάν προσθέσουμε και αυτούς τους τρεις που προανέφερα και πάρουν από κανένα 20 λεπτό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το φιλικό σίγουρα θα προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, πρέπει να πω ότι όλους αυτούς θα τους δούμε σίγουρα 11 και 14 Ιουλίου. Ο Άρης είναι κοντά στο να οριστικοποιήσει δύο φιλικά παιχνίδια στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 11 και 14 του μήνα. Με αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι όλοι αυτοί θα είναι παρόντες εκεί 100% και βέβαια θα είναι και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Γκόμελ 21 και 27 του μήνα. Βέβαια στο μεταγραφικό κομμάτι, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει από το πρωί μια ενημέρωση από την παρέα Άρης ότι ο Άρης κυνηγάει τρεις ακόμα περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που λογίζονται, σύμφωνα πάντα με την ΠΑΕ Άρης, από το πάνω ράφι. Ότι είναι δύσκολες περιπτώσεις, ότι είναι περιπτώσεις οι οποίες και θα κοστίσουν αρκετά, αλλά είναι περιπτώσεις που θεωρούν στον Άρη ότι ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα και θα μπορέσουν να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες εισόδου στους ομίλους του Europa League Conference. Αυτό και είναι για ένα στοίχημα προσωπικό για τον Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι αν ο Άρης καταφέρει και μπει στους ομίλους, τότε αυτομάτως θα έχει ένα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετο να υπολογίζει για τα ταμεία του, με το που μπαίνει απλά, έτσι, όχι που θα συμμετέχει μετά και ανάλογα τι θα κάνει, αν θα κάνει νίκες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι χρήματα τα οποία είναι σχεδόν το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα έσοδα της ομάδας όλη τη σεζόν. Θα διπλασιαστούν δηλαδή τα έσοδα της ομάδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί αυτό, 25 Αυγούστου είναι το τελευταίο παιχνίδι, αν συμβεί αυτό, τότε αυτομάτως ο Άρης θα έχει τη δυνατότητα πολύ μεγαλύτερης ενίσχυσης από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που λήγουν οι μεταγραφές, ένα 20ήμερο για περαιτέρω αναβάθμιση και φυσικά για να διαφοροποιήσει τους στόχους του. Είναι βέβαια πολύ νωρίς για να μιλάμε για τέτοια πράγματα ακόμα, απλά σημειώνω ένα χρονοδιάγραμμα και ένα στόχο που έχει βάλει η ομάδα φέτος για την Ευρώπη, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει, πέρα βεβαίως από όλα τα υπόλοιπα του να θέλεις να είσαι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κανονικότατα φέτος σε όλη τη σεζόν και όχι να φύγεις το καλοκαίρι όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα ο ένας εκ των τριών είναι φορ, ο άλλος είναι χαφ. Τώρα παίζεται αν είναι δεξιμπάκ ή στόπερ ο τρίτος της παρέας που αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Πάντως, από ό,τι μας είπανε, θεωρούν και πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τα τελειώσουν αυτά τα ζητήματα. Είτε θετικά, που είναι αυτό που εύχονται, είτε αρνητικά, όπου όταν είναι αρνητική η εξέλιξη με αυτές τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, θα πάνε για άλλα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο στην αρχή των μεταγραφών, γιατί είμαστε μόλις την τέταρτη μέρα των μεταγραφών αν την Ευρώπη. Δεν είναι και τόσο εύκολο ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι και καλός και έχει 4-5 προτάσεις δεξιά και αριστερά, να πάρει την απόφαση και να πει «Α, πάω εκεί». Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν τον χρόνο τους, θέλουν και τις διακοπούλες τους, θέλουν και την άνεσή τους και στο κάτω-κάτω και οι μάνατζερ τους λένε «Οκ, γιατί να πάω στις 4 Ιουλίου στον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω εγώ πού να πάω, όταν έχω
5-6 προτάσεις που είναι όλες σχεδόν ίδιες στα οικονομικά δεδομένα και να μην περιμένω λίγο ακόμα για να βρεθεί μια καλύτερη πρόταση. Για να πάω με κάποια περισσότερα χρήματα σε κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Δεν λένε εύκολα δηλαδή το ναι τόσο γρήγορα και δεν εστερνίζονται προφανώς το ότι εμείς βιαζόμαστε γιατί έχουμε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι ελληνικές ομάδες πάρα πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, οπότε θέλουν να κλείνουν το ρόστερ τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο Άρης πέρσι το πλήρωσε αυτό, ότι δεν είχε Φαμπιάνο. Εδώ δεν ήταν δική του βέβαια ευθύνη, ήταν της Τουρκικής Ομοσπονδίας, αλλά δεν είχε Μπράμπετς, δεν είχε Καμαρά, δεν είχε Ιτούρμπε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση με Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Καμαρά, Ιτούρμπε να έπαιζες με την Αστάνα και να μην την περνούσες. Εγώ νομίζω δεν υπήρχε περίπτωση να αποκλειστείς. Εδώ πάλι αποκλείστηκες στο 120, στο τελευταίο λεπτό δέχτηκες το γκολ και αποκλείστηκες από την Αστάνα. Οπότε ο Άρης θέλει όσο το δυνατόν μπορεί νωρίτερα να τελειώσει και να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατός, πιο ισχυρός στο κομμάτι αυτό των ευρωπαϊκών αγώνων. Με την Γκόμελ που χθες έφερε 0-0 στο πρωτάθλημά της, την έχω δει σε αρκετά παιχνίδια, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτή η ομάδα. Το μόνο που έχει πλεονέκτημα σε σχέση με τον Άρη είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει 15-16 παιχνίδια ήδη στα πόδια της. Θα έχει άλλα 3-4 μέχρι να παίξει με τον Άρη, γιατί αυτοί παίζουν και Τετάρτη Κυριακή παίζουν. Δεν παίζουν και κάτι κύπελα και κάτι άλλα περίεργα. Είναι το μόνο πράγμα είναι αυτό, ότι έχει αγωνιστικό αριθμό. Προφανώς θα έχουν και αντοχές. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, στη Θεσσαλονίκη η Γκόμελ 21 Ιουλίου και 27 Ιουλίου, που θα έχει καμιά τριανταριά βαθμούς το βράδυ και έχουμε και αυτή την υγρασία, εμείς την περίεργη, την αποπληκτική όταν έχει ζέστη κτλ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι για τους Λευκορώσους να το αντιμετωπίσουν αυτό. Άλλωστε, ο Άρης τα προηγούμενα όλα τα χρόνια τις προκρίσεις τις έχασε λόγω του αποτελέσματος στο πρώτο παιχνίδι. Έχασε 3-0 από τη Μόλτε εκτός έδρας, έχασε 2-0 από την Αστάνα. Υπάρχει βέβαια και η παραφωνία με την Κοβαλίδκα, αλλά εκεί όπως αντιλήφθηκε όλος ο κόσμος υπήρχε προβληματική κατάσταση στην ομάδα με τον Έμι και με όλα αυτά τα οποία έγιναν και οδήγησαν στην αντικατάσταση την επόμενη ημέρα, εκείνη τη μέρα που τα άλλαξε όλα ο Καρυπίδης μέσα ένα βράδυ. Και αν το δείτε και κάπως έτσι το δούμε λίγο ρεαλιστικά, από εκείνο το σημείο και έπειτα υπάρχει μια σταδιακή άνοδος του Άρη και μια καθιέρωση και με τον Μάντζιο και με τον Μπούργος σε υψηλό επίπεδο, με πολύ καλά αποτελέσματα με τους άλλους μεγάλους, ενώ μέχρι πρότινος δεν τα είχε αυτά τα αποτελέσματα. Πολύ δύσκολα κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, με εξαίρεση ίσως τον Παναθηναϊκό που βέβαια ήταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, θυμίζομαι με τους πιτσιρικάδες που έπαιζε. Ενώ από το σημείο και με τον Μάντζιο και με τον Μπούργος έχει κάνει πάρα πολλές νίκες με τις άλλες μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. Ήταν ένα κουμπί που γύρισε εκεί. Χρειάστηκε βέβαια, όπως συνήθως γίνεται βέβαια στον Άρη και στην Ελλάδα κατ' επέκταση, να υπάρξει μια παταγώδης αποτυχία για να τα αλλάξει όλα η διοίκηση και η ιδιοκτησία, αλλά από εκεί και έπειτα νομίζω ότι το πάει καλά σε γενικές γραμμές το έργο. Αν το στρώσει και στο κύπελο, νομίζω θα το πάει ακόμα καλύτερα. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει. Τώρα τα είπαμε τα μεταγραφικά. Κοίταξε, είπαμε... είναι το παιχνίδι τώρα, γι' αυτό εγώ επικεντρώθηκα εδώ στα μεταγραφικά. Θα δούμε αυτό που σκέφτεται ο Μπουργός σήμερα. Γιώργο, δεν μπορεί να το δείξει όταν... Κοίταξε, ήδη, ας πούμε, από τους τρεις παίκτες που είναι να έρθουν, οι δύο προορίζονται θεωρητικά για βασική. Επίσης, νομίζω ότι αν δούμε ένα 3-5-2, το οποίο είναι το αγαπημένο του σύστημα, δεν το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, αν δούμε ένα 3-5-2 για να το κρίνουμε, θα πρέπει και ο Μαζικού να είναι στο σχήμα, και ο Εμπακατά να είναι στο σχήμα, ώστε να βάλει τρεις στόπερ. Ποιοι είναι τρεις στόπερ? Οι δύο οι κανονικοί, ο Μπράμπετς και ο Φαμπιάνο, και ο τρίτος ο Πίρσμαν. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να το υποστηρίξει, υπό την έννοια δεν έχει τα χαφ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει τον Ντουκουρέ, ο οποίος μάλιστα ήταν και τραυματίας, θα δούμε αν θα παίξει σήμερα. Πάντως μπήκε στην προπόνηση κανονικά χθες, το απόγευμα. Ο Ντιόπ δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι παραπάνω από 30-35 λεπτά. Υπερβατικά έπαιξε 40 λεπτά προχθές, γιατί χτύπησε ο Ντιόπ και δεν είχε άλλο χαφ. Επομένως, χτύπησε ο Ντουκουρέ, συγγνώμη, και δεν είχε άλλο χαφ. Έρχεται όμως ο Νταμπό.
με Νταμπό, δυο που του κουρέ και πάρει έναν ακόμα χαφ, μπορεί να το υποστηρίξει το 3-5-2. Προχθές έπαιξε ο Ασλανίδης αμυντικό χαφ. Αυτές δηλαδή οι ελλείψεις που ναι, μεν καλύφθηκαν γιατί οι παίκτες έρχονται και θα είναι διαθέσιμοι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα έχουν προηγουμένως και ένα 16-17 μέρες για να προετοιμαστούν και να μπουν μέσα στην ομάδα. Σήμερα δεν μπορούμε να το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι η πρόβα τζενεράλε και αυτό που θα δούμε τον Άρη του Μπούργος, να το πω κάπως έτσι, θα είναι στο τελευταίο φιλικό στις 14 του μήνα. Και ίσως κάτι από αυτό να δούμε την Πέμπτη στο παιχνίδι με τον Άρη Λεμέσο, γιατί πλέον την Πέμπτη θα έχει 6 παίκτες καινούριους, οπότε έστω ένα 20 λεπτό, ένα 30 λεπτό, ένα 15 λεπτό, ανάλογα και τα εργομετρικά τους και την κατάσταση που βρίσκεται ο καθένας, θα το δούμε. Σίγουρα θα δούμε τον Γκρέι την Πέμπτη. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα μπορεί να πάρει και ένα 20 λεπτό σήμερα. Προφανώς θα το αξιολογήσει ο Μπούργος, θα δει και τα εργομετρικά του ακριβώς, γιατί άλλο είναι να λέμε είναι καλά, άλλο να πάρει και να δει είναι εκεί ανεβασμένο, εκεί κατεβασμένο, ναι, ναι. Το άλλο. Ο προπονητής και ο εργοσφυσιολόγος και οι αρμόδιοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Και άλλο έτσι. Να πεις κατευθείαν να διακινδυνεύσεις, να παίξει και να έχει μετά καμιά θλάση χτύπα ξύλο και να μην τον έχει στα επίσημα παιχνίδια. Έτσι είναι. Έχω... Περισσότερα στις 4. Τι θέλετε, πάρει τσελεπίδι. Πριν κλείσουμε, αν θέλει ο φίλος και συνάδελφος να κάνει μια ερώτηση για ενημέρωση. Να πω ότι το είχε διαβάσει το παιχνίδι με το Αμβούργο. Ναι. Αν ο Άρης δεν είχε τα ζητηματάκια του, όχι απλά θα κέρδιζε και με διαφορά. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο πήκαν όλα τα πιτσιρίκια και κάπου εκεί. Με σφαγή κιόλας. Πάντα είναι διαβασμένος ο Πάρης όταν λέει κάτι. Δεν το λέει τυχαία. Γερμανία, Αυστρία είναι ο κορυφαίος. Γερμανία. Πολύ καλησπέρα, καταρχήν. Ο κορυφαίος. Μόλις είπε ο Χρήστανς ο κορυφαίος, έπρεπε να πω καλησπέρα. Δεν γίνονταν. Όταν το είπε και αυτό ο Χρήστανς για μένα, λέω καλησπέρα και καλή βραδιά. Έτσι είναι. Με τον νύχτα ξελογιάστρα ξεκινά. Ακριβώς. Τι έγινε σε αυτό το δίλεπτο, αδερφέ μου, 58 και 59. Γιατί δεν μπορεί να πει το ένα από τα δύο μόνο να πληρώσει. Σφαγή, γιατί είναι καθαρό φαγή. Από τα φιλικά σφαγή, ρε Χρήστο. Δηλαδή, φτάσαμε 42 βαθμούς, όχι αν σφαγή. Προθέρμαση κάνει, πάρει, προθέρμαση κάνει. Λέει το αίμα, ποιον θες την πρεμιέρα, πες μας. Ποιον θες την πρεμιέρα, να ξέρω. Πότε είναι η κλήρωση. Όταν γίνει, επιτέλους θα αποφασίσουν κάποιοι σούπερ λίγκ. Δεν καταλαβαίνω, δεν λέω αντίπαλο. Ποιο διαιτητή θέλεις ενώ, ρε Χρήστο, για αντίπαλο. Ποιο διαιτητή για να μην υπάρχει σφαγή. Κάτσε να δω ποιος θα είναι αρχιδιετής. Θες μήπως κανέναν Αζέρο, κανένα Κροάτη, τι θέλεις, πες μου, για να μην υπάρχει. Να δούμε αν θα είναι ο Μάρκ, αν θα συνεχίσει το πρόγραμμά του ο Μάρκ ή όχι. Βέβαια, 100% ανάλογα με τον Μάρκ, ανάλογα με το αν θα είναι ο Μάρκ και τα λοιπά, θα σου πω και ποιο διαιτητή θέλω. Αργούμε ακόμα για αυτά τα πράγματα. Πάντως, Πάρη, σε παρακαλώ 21 του μήνα να είσαι στη Θεσσαλονίκη, να πάμε το ξενοδοχείο των διαιτητών, γιατί οι διαιτητές είναι αυστριακοί, Πάρη. Καλά ρε Χρήστε, τι θα ήταν, είναι δυνατόν. Μα θα είμαι δίπλα να συνοδεύσω. Κανονίσουμε τα γλυκά και τα λοιπά, τα κάτι τρίγωνα πάνω. Μήπως θα σπυρίξω και τα δύο παιχνίδια για να μην υπάρχουν επιπλέον έξοδα. Όχι. Όχι, δεν το σκεφτήκαμε κι αυτό. Εδώ έφερες και τα δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι, δεν θα γίνουν. Αλήθεια είναι. Καρυπίσσερ. Γιατί να αλλάξουν οι διαιτητές. Και οι διαιτητές, αυτό θα έλεγα κι εγώ τώρα, γιατί να αλλάξουν. Δεν μπορώ με σένα εκεί στο Σεχάου, Σοχάου για σένα και τους υπόλοιπους να μην δώσω πρόβλεψη για το Γάνδι Άρης, έτσι. Ένα γκολ θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τρία έβαλε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, να βάλει ένα στο πρώτο ημίχρονο. 2-42, γιατί εγώ δεν δίνω ένα 20, ένα 30. Έτσι. Ένα γκολ ο Άρης. Να σκοράρει ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο στο φιλικό που θα ξεκινήσει σε λίγο. Ναι. Ναι, ακριβώς. Ένα γκολ να βάλει. Δεν μπορεί να χρήσατε. Αν είναι χρήσατε, πες εσύ και βάλτο. Πες εσύ και βάλτο, γιατί θα πάρει σπίκαρα, δεν με πειράζει. Βάλε τη φανέλα και πες και βάλτο. 2-42, ωραίο. 2-42, έτσι δεν είναι. Ωραίο. Και κούραστο. Και μετά κάντε όσες ανατροπές θέλετε. Η τούρμπε έχω, χρήσατε. Στο ημίχρονο. Η τούρμπε πάλι. Η τούρμπε έχω. Έχεις. Ένα γκολ η Τούρμπε. Και τι έγινε, ό,τι θέλει. Με κόρνερ απευθείας, με κόρνερ. Και ο Δελιζής να το βάλει, δεν με πειράζει. Να το βάλει και ο Χαριστέας όπως στην Πορτογαλία. 18 χρόνια πριν, ας πεταχτεί να το βάλει. Ναι. 2-42, over μισό γκολ ο Άρης στο ημίχρονο. Πόσο? 2-42, over μισό γκολ ο Άρης στο ημίχρονο με τη Γάνδη. Και ας γίνει ό,τι θέλει στο μάτι. Ας γίνουν όσες δοκιμές θέλουν. Ναι, φίλε, ας βάλω και 15 αλλαγές στο τρίλεπτο να κάνει. Έτσι, και τι έγινε.
Αν πει μετά πάλι το 55 και το 59. Άντε, πλακώστε το. Όποιος θέλει εννοείται. Αυτά τα ωραία. Ευχαριστούμε, παλικάρια. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Χαιρετώ. Γεια σου, Πάρη. Ευχαριστώ, γεια σου, Χρήσανθε.